από τα πάθη. Όταν καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη, από το θυμό, από την υπερηφάνεια, από την αλόγιστη επιθυμία, από οτιδήποτε μας υποδουλώνει, καθαρίζουν οι αισθήσεις. Και μπορούμε και βλέπουμε από τώρα όπως θα βλέπαμε μετά τον αποχωρισμό της ψυχής. Άρα μπορούμε να βιώσουμε από την ύλη μέσα. Μπορούμε να δούμε όπως θα βλέπουμε μετά θάνατον. Από τώρα μπορούμε να ακούμε όπως θα ακούγαμε μετά θάνατον. Και τι κάνουμε εκεί? Χαιρόμαστε εδώ, και το απολαμβάνουμε εδώ, και λέμε δόξα σε ο Θεός. Ναι, εδώ πάμε, ερχόμαστε, δουλεύουμε, φτιάχνουμε παιδιά, πονούμε, δυσκολευόμαστε, υπερβαίνουμε τις δυσκολίες μας, τις ασέβουμε τα πάθη μας, έχουμε μια δουλειά να κάνουμε. Εκεί εννοείται στην συνέχεια ναι, της ζωής στη συνέχεια, μας. Στη μετά τη ζωή. Χαρά ατέλειωτη. Χαρά ατέλειωτη για όλους. Και επαφή μεταξύ μας και θα γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και όχι μόνο θα γνωριζόμαστε εμείς που έχουμε γνωριστεί εδώ σε τούτη τη ζωή, αλλά θα γνωρίσουμε και ανθρώπους που ποτέ δεν τους είχαμε ξαναδεί. Ναι. Θα τους δούμε και θα καταλάβουμε ποιος είναι ο καθένας. Και όλοι θα έχουμε την ίδια ηλικία. Ένα παιδάκι που πεθαίνει 2 ημερών, όταν θα έρθει η ώρα να συναντηθεί με τη μητέρα του, η μάνα θα το γνωρίσει. Ναι. Ότι είναι αυτό το 2 ημερών παιδάκι που κάποτε κοιμήθηκε. Το παιδάκι θα γνωρίσει τη μάνα του και θα έχουν την ίδια ηλικία. Δεν θα υπάρχει ηλικία, γιατί δεν θα υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος ισχύει για μας εδώ. Ο Θεός έχει τον δικό του χρόνο, ο οποίος θα ισχύει και για μας τότε. Έχουμε απίστευτα περιστατικά. Το παιδάκι γεννιέται με ψυχή ολοκληρωμένη. Ναι. Το έμβριο έχει ψυχή ολοκληρωμένη. Απλώς η ψυχή περιμένει πότε θα οριμάσει το σώμα, θα πήξουν τα όργανα, θα οριμάσει το μυαλό, θα αναπτυχθούν τα μάτια για να μπορέσει η ψυχή να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. Ναι. Εάν το παιδάκι πεθάνει πριν μεγαλώσει, η ψυχή δεν βλάφτεται σε τίποτα, είναι ολόκληρη. Πέθανε το παιδί ενός παπά στην Αθήνα. Ο καημένος ο παπάς έπαθε σοκ. Γιατί δεν σημαίνει ότι είμαστε, επειδή είμαστε ιερείς ή καλόγεροι, έχουμε και πάντα την ίδια πίστη. Μπορεί να έχουμε πίστη, αλλά η πίστη κλονίζεται. Ο διάβολος βάζει τους διαβόλους του να κατηγορούν την πίστη μας και να με επιχειρήματα φαινομενικά λογικά, λογικοφανή. Και άνθρωποι είμαστε, κλονίζεται η πίστη μας. Και στεναχωριόταν ο παπάς και έκλαιγε που πέθανε το παιδάκι του. Ήτανε 4 ημερών. Είχαν προλάβει να το βαφτίσουν. Η αδερφή της γυναίκας του παπά, της παπαδιάς, στη στερεά Ελλάδα, μια μέρα οδηγούσε να πάει κάπου και ακούει μια φωνή. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν μόνη της. «Θεία, μη φοβάσαι. Είμαι ο ανεψιός σου», είπε το όνομά του, «που κοιμήθηκε». «Τι μη φοβάσαι», κόντεψε να γίνει τροχαίο. Θα της έφευγε το τιμόνι από τα χέρια. Και της μιλάει και της λέει: «Θα πεις στον παπά την επόμενη εβδομάδα που θα κατέβει στην Αθήνα να βγάλει από το συρτάρι του αυτοκινήτου το αυτό που έχει. Γιατί είναι ιερέας και δεν είναι σωστό». Μίλαγε λογικά, που υποτίθεται ότι ήταν ένα μωρό 4 ημερών. Και ήταν φύση αδύνατο να ξέρει η αδερφή της πρεσβυτέρας στη Λάρισα τι είχε ο παπάς στο συρτάρι του στο αυτοκίνητο. Άρα συνεχώς αποδείξεις. Ξέρουμε, είναι όλοι ευτυχισμένοι ή τους λείπουμε? Τι πράγμα? Είναι ευτυχισμένοι εκεί που βρίσκονται ή τους λείπει ο πατέρας τους, η μητέρα τους, τα αδέρφια τους, η ζωή αυτή που είχαν εδώ? Όχι, δεν μας λείπουνε. Ναι. Δεν θα μας λείπουνε, γιατί τους περιμένουμε. Θα ξανασυναντηθούμε. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος εκεί που βρίσκονται. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει αυτό το αγκάλιασμα πέρα από το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Θα μας περιμένουνε. Να δείτε τι χαρά θα γίνει τότε. Και, γνώρισε ένα γεροντάκι. Ήμουνε μόνος μου, λέει, στο παρεκκλήσι. Τα καντιλάκια αναμένα στο τέμπλο, μισοσκόταδο, και κάποια στιγμή διαπιστώνω, λέει, ότι βλέπω το καντήλι με το λάδι, τη καντιλήθρα αναμένη. Και απορούσα, πώς βλέπω το καντήλι από πάνω? Αφού εγώ για να τα ανάψω έπαιρνα και ένα σκαμνάκι, ανέβαινα στο σκαμνάκι και μετά ανέβαινα. Έφτανα το καντήλι και το άναβα. Και κάνει έτσι και βλέπει στο στασίδι τον εαυτό του πεθαμένο. Μια από τις αμέτρητες, όπως λέμε, εξωσωματικές εμπειρίες. Και τι έκανες, παππού, του λέμε? Ένιωθα, λέει, κάτι πάλι να με τραβάει. Πόσο ένιωθες? Χαρούμενος, ευτυχισμένος, ποτέ δεν είχα νιώσει τόσο ωραία. Και ένιωθα κάτι να με τραβάει στο σώμα και προσπαθούσε να μην ξαναμπώ. Ναι, έκανα αγώνα, έκανα πάνω προσπάθεια να μην ξαναμπώ, αλλά ξαναβρέθηκε και μας τα έλεγε.
αυτό το αίσθημα ελευθερίας. Και πως το κέντρο της όρασης έχει μεταφερθεί κάπου αλλού. Είναι πράγματα που τα ζούμε βλέπουμε από τώρα. Και χρώματα και παραστάσεις. Βλέπουμε τα πάντα, όπως βλέπουμε τώρα. Δηλαδή έχουν πνευματική όραση που βλέπουν, ας πούμε, χρώματα. Ναι. Υπάρχει χρώμα. Βλέπουν αυτό τον κόσμο. Βλέπονται μεταξύ τους. Και τα βλέπουν όπως τα βλέπουμε τώρα. Αλλά τα βλέπουν με μια απίστευτη δυνατότητα. Μπορείς να βλέπεις πλανήτες να τρέχουν. Μπορείς να βλέπεις τι συμβαίνει πάνω σε πλανήτες. Μπορείς να βλέπεις το σύμπαν ολόκληρο. Βλέπεις τα πάντα και δεν περιορίζεσαι από τους βολβούς, από τα μάτια. Έχουμε δύο ερωτήσεις.